Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και σήμερα μαζί θα δούμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Φυσικά θα ταξιδέψουμε μιας και είναι Παρασκευή και θα δούμε νέα από την τεχνολογία. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με τον σεισμό που συνέβη πριν από λίγο στην Χαλκίδα, καθώς ασθενής σεισμική επιφανειακή δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 παρατέταρτο το μεσημέρι, 7 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, στην Εύβοια και 52 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αθηναϊκού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα και η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο, στις 2 παρα 10 το μεσημέρι σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση στην ίδια περιοχή, μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο Γεράσιμος Χουλιάρας, κύριος ερευνητής σεισμολογίας, ανέφερε στο zoogla.gr ότι έχει παρατηρηθεί σεισμική διέγερση στην περιοχή και πρόσθεσε ότι το φαινόμενο παρακολουθείται. Είδαμε και το χάρτη από το παρατηρητήριο που βρίσκεται στο zoogla.gr. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε στο zoogla.gr. Με πρώτο θέμα τον Εμμύρη στη Ζάκυνθο και τίτλος «Business του Εμμύρη στη Ζάκυνθο, έκταση 15.000 στρεμάτων προς 9 εκατομμύρια ευρώ, αγόρασε ο Αλθανή». Τι αναφέρουν τοπικοί φορείς του νησιού στο zoogla.gr. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μέσα στο άρθρο. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο έχει τίτλο «Δημοψήφισμα ΙΟΚ». Άκυρο το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη μικρή ΔΕΗ. Αυτές είναι οι εξελίξεις μετά την ψηφοφορία που υπήρξε στη Βουλή για τη μικρή ΔΕΗ. Και περνάμε τώρα στο τρίτο πρωτοσέλιδο με τίτλο «Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού». Η Σοβίτης επιτέθηκε με γυαλί σε 2 κρατούμενους, σκοτώνοντας τον ένα και τραυματίζοντας σοβαρά τον άλλο. Αυτά ήταν τα κυριότερα πρωτοσέλιδα του zoogla.gr. Εσείς μπορείτε να επισκεφτείτε το site και να ενημερωθείτε για οτιδήποτε νεότερο και για όλες τις ειδήσεις που τρέχουν. Τώρα, με τη σύμφωνη γνώμη των ανακριτριών και του εισαγγελέα που χειρίζονταν την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, προφυλακιστέως κρίθηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης έπειτα από τη συμπληρωματική του απολογία στις 24 σελίδες του εντάλματος, ο βουλευτής χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνος να τελέσει και νέες εγκληματικές πράξεις λόγω του χαρακτήρα του. Μάλιστα, ως χαρακτηριστικά παραδείγματα καταγράφονται το τηλεοπτικό επεισόδιο με το χαστούκι στη Λιάνα Κανέλη, που όλοι θυμόμαστε, αλλά και το επεισόδιο στην Κρήτη, όταν απευθυνόμενος σε επικεφαλής αστυνομικών αρχών είπε ότι θα υπάρξουν νεκροί. Πάμε να δούμε από την τηλεόραση της Ζούγκλας που ήταν εκεί εχθές στο εφετείο αποσπάσματα. Για να δούμε. Από τρία ώρα τα έχουμε ένα αυτό. Ακούμε λοιπόν τους... Ναι, Σωτήρη. Τα χειροκροτήματα είναι για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τον Παναγιώτορο και τον Μπαρμπαρούση, τους ακούσαν δηλώσεις, οι οποίοι ενώθηκαν με τους διαδηλωτές, άθλημες χειρονομίες προς την πλευρά των δημοσιογράφων από τους εξοργισμένους οπαδούς της Χρυσής Αυγής μπροστά τους, οι άνδρες των ΜΑΤ. Που δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσει κανείς την οργή του όταν διαπράττει δικαστικά εγκλήματα σαν για αυτό που διαπράττει σήμερα σε βάρος του Ηλία Κασιδιάρη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης έπρεπε να προφυλακιστεί και προφυλακίστηκε. Είναι προφανές ότι η δομή υπήρξε άνωθεν. Κάνω 20 χρόνια κατηγορία ποινική. Αυτό το πράγμα που είσαι σήμερα πρώτη φορά να το ζω. Έχει αφαιθεί ελεύθερος για τη βασική πράξη του κρόνου και αυτά και για ένα όπλο του πατέρα του.
και για ένα όπλο δικό του, αφότανα δε με άδειες. Κατηγορήθηκε ότι τροφοδοτούσε την εγκληματική οργάνωση και με τα 2-7 όπλα εξολόθρευε τους φιλετικούς και πολιτικούς εχθρούς της Χρυσής Αυγής. Όταν μιλάμε για όπλα καταχωρημένα, που σημαίνει ότι θα ήταν προτιμότερο να μοιράζει τις κάρτες του Διευθυντής Εγκληματικής Οργάνωσης παρά να πυροβολάει με αυτά τα όπλα, αντιλαμβάνεις τη φεδρότητα της κατηγορίας, και η κατηγορία αυτή διατυπώθηκε για ένα τιμό λόγο. Να δοθεί η οικονομική δυνατότητα να προφυλαξηθεί. Πρέπει δε να καταγγείλω που ο συγγενής κ. Δογιάκος, όταν η κ. Κλάπα τον ρώτησε εάν θα κάνει ερωτήσεις στον κύριο Κασιδιάρη σε μένα, με εντελώς απαξιωτικό και απάδοντα διαδικαστικά σε γενικό λειτουργό τρόπο, είπε ότι έχω καταργηθεί θεσμικά και δεν θα ρωτήσω ούτε τον δικηγόρο ούτε τον κατηγορούμενο. Θα ήθελα να ξέρω, εφόσον δεν ρώτησε την άποψή του για τους περιουσικούς όρους, πώς κατέληξε και γνωμοδότησε υπέρ της προσωρινής κράτησης. Δηλαδή, είχε αποφασίσει ήδη από πριν και θεώρησε περιττό να ρωτήσει τον δικηγόρο και τον κατηγορούμενο τι έχουν να πούνε επί των όρων των περιουσικών. Το σκεπτικό ποιο είναι, το σκεπτικό θα το δει. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι ύποπτος τελέσεως νέων πράξεων. Περιμένω και εγώ όπως και εσείς με πολύ μεγάλη περιέργεια το ένταλμα προσωρινής κράτησης, κατά το οποίο βέβαια θα προσφύγουμε πάρα αυτά στο Δικαστικό Συμβούλιο, για να δούμε και εμείς ποιες είναι αυτές τις νέες πράξεις για τις οποίες είναι ύποπτος τελέσεως ο κ. Κασιδιάρης. Παραλαμβάνω, δεν μας ανακοινώθηκε τίποτα, μας ανακοινώθηκε την κυρία Κλάπα, προσωρινά κρατήστε, γεια σας. Παραλαμβάνω ότι πρόκειται για δικαστικό έγκλημα. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ αυτό, αλλά δεν έχω άλλο τρόπο να εκφραστώ, δεν έχω κάτι άλλο να πω παρά να καταγγείλω ότι πράγματι πρόκειται για δικαστικό έγκλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για δύο όπλα με άδειες. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για δύο όπλα, εκ των οποίων το ένα ανήκει σε τρίτο πρόσωπο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα όπλα αυτά είχαν ταυτότητα. Πώς μπορεί κάποιος νοήμων άνθρωπος, νοήμων άνθρωπος, όχι δικαστικός λειτουργός, νοήμων άνθρωπος, να θεωρήσει ότι κάποιος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, μαφιόζος, εγκληματίας, τροφοδοτεί εγκληματική οργάνωση με όπλα ονομαστικά. Είναι αδιανόητο πέρα πάσης λογικής. Ξέρετε πολλές τέτοιες περιπτώσεις στον κόσμο να τροφοδοτούνται οι εγκληματικές οργανώσεις με όπλα τα οποία ανήκουν σε μένα, σε εσάς ή στην κυρία δίπλα. Με αυτά λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης συμπληρωματικά κατηγορήθηκε. Ήταν γνωστά ήδη στην ανάκριση το 2013 στον κύριο Γιουργουλέα. Δεν θεωρήθηκαν τότε αξιόλογα ποινικά. Μετά από ένα χρόνο, μετά τα απολοστάσια του κύριου Δέδια και του πορίσματος του κύριου Βουλιώτη, δεν βρεθήκαν απολοστάσια και γυρίσαν πίσω στο όπλο του μπαμπά και στο όπλο του κύριου Κασιδιάρη, τα οποία είχαν νόμιμη άδεια. Εκεί φτάσαμε για να μπορέσουμε να το προφυλακίσουμε και να το κλείσουμε στο στόμα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Και αυτό πράγμα καταγγέλλω. Είναι αδιανόητο που συμβαίνει. Πιστεύω ότι το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο στάθηκε στο ύψος του στην περίπτωση της διαφωνίας ανακριτών και εισαγγελέας με ύψος κ. Ζαρούλια, να πράξει το αυτό και στην προσοχή. Και περιμένω πάρα πολύ και θα σας το δώσουμε βέβαια, έτσι για να ευθυμίσετε, το σκεπτικό του εντάλματος για να δούμε... Ο κ. Κασιδιάρης ανέμενε την προφυλάξη, την είχε προαναγγείλει αρκετή στιγμή. Είπε ότι με ετοιμάζουν και έπρεπε. Όταν ήρθε η ασυλία του για αυτά τα αστεία δικαιώματα, για τα δύο όπλα αυτά, έτσι, και αντιλαμβάνεσαι ότι πέρα δεν βγαίνουμε από ένα γραφείο ανακριτικό, αλλά από πρακτορείο προπό. Διότι τα κριτήρια με τα οποία άλλοι προφυλακίζονται, άλλοι πάνε κατοίκον σε κατοίκον περιορισμό, άλλοι έχουν απαγόρευση σε όλη τη χώρα, δεν είναι σταθερά. Κατοδοκούν. Ποιος μας πειράζει, ο Μαθεόπουλος στη Βόρεια Ελλάδα, μέσα. Ο Κασιδιάρης εν γέννη, μέσα. Κάποιοι άλλοι δεν μας ενοχλούν τόσο πολύ έξω, με τους αυτούς όρους ή και ποιότερους όρους. Άρα, καλύτερα να μοιράζουν προτείνω εγώ στους δικαστές για να αποφεύγουν και την κούραση, έτσι να μην κουραζόμαστε και πηγαίνουν σε ανακρίσεις, να μας πειράζουν κουπόνια ξυστό, να γράφουν στα κουπόνια ελεύθερος, προσωρινά κρατούμενος, εγγύηση, να ξύδουν οι βουλευτές έξω από το γραφείο. Αχ, μου πέσε προφυλάξη, άτυχος, μέσα. Σε αυτό σου τυχε, εγγύηση. Έτσι γίνεται η ανάκριση. Δεν βλέπετε, χθες με τον κύριο Μίχο. Πείτε μου, γιατί ο κύριος Δογιάκος θέλει πρώτα για τον κύριο Μίχο να απαγώσει όλη τη χώρα,
με δύο φράγκες, ο κ. Τσουδιάρη με ένα όπλο και το άλλο ήταν το πατέρα του, πρώτα από το φυλάξι. Εξηγήστε μου, δώστε μια απάντηση. Εγώ ευχαρίζω ότι δώσω και στον κ. Τσουδιάρη, ο οποίος περιμένει και αυτός απάντηση. Εξηγήστε μου λοιπόν, γιατί ο ίδιος ο συγκεκριμένος λειτουργός, μία μέρα πριν, για τον κύριο Μίχο, πρότεινε απαγόρευση τη χώρα με δύο όπλα και τον κ. Τσουδιάρη με ένα όπλο νόμιμο, με άδεια, πρότεινε προφυλάξη. Εάν μου δώσει κάποια απάντηση, εγώ θα σα δώσω την ταυτότητα με την δικαιωρική να δικαιωρήσετε εσείς τη μου. Σας έχει εξηγήσει ο κύριος, ρώτησα τον κύριο Ντογιάκο γιατί σας είπε κατά λέξη ότι έχει καταργηθεί ουσιαστικά ο ρόλος του. Κοιτάξτε, ο κύριος Ντογιάκος το ανέφερε αυτό μέσα στην ανάπτυξη. Προσπαθήσαμε αναμένοντας την απόφαση να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό που είπε, να αποκωδικοποιήσουμε αυτό που είπε. Ενδεχομένως να είναι και άλλες επιστήμες αντικείμενο. Άλλης επιστήμης. Δεν μπορώ να σας πω παραδεισότερα. Πέταξε μια κουβέντα, πήρα κανένα νόητη. Και είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ντογιάκος δεν ρώτησε το συνήγορο και τον κατηγορούμενο τι έχουν να πούνε για τους περιουσιακούς όρους. Αυτό τι σημαίνει. Στην καλύτερη περίπτωση θεωρούσε ότι η κατηγορία είναι αστεία και άρα δεν έχει νόημα να σας ρωτήσω, θα προτείνω την αποφύλαξή σας. Αλλά να μην ρωτάς όταν μετά έχεις και λες θα μπεις μέσα, με ρώτησες πριν να σου απαντήσω, με ρώτησες αν είμαι υποτροφικής, με ρώτησες τι θα κάνω για να, αν σε εξασφαλίζω ότι θα παρουσιαστώ στο δικαστήριο. Ήταν παρόν στην ανάκριση, κοίταζε το ταβάνι. Κοίταζε το ταβάνι. Βεβαίως καλύφθηκε και μας έβαλε μέσα, έχει καλυφθεί χωρίς να ρωτήσει τίποτα, έχει καλυφθεί από πριν όμως. Πει τον ανάπηση. Ήταν καλυμμένος, πει τον ανάπηση. Λοιπόν, σε μια χώρα όπου για δεκαετίες τώρα διεφθαρμένη πολιτική, επίορκη δικαστική, μεγαλοεργολάβοι καναλάρχες που έχουν κατακτήσει παρανόμως τα πάντα, τη σκυλεύουν αυτή τη χώρα, τη διαλύουν, την ξεπουλούν, βρέθηκε ένα πολιτικό κίνημα νόμιμο, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τρίτο στην Ελλάδα, η Χρυσή Αυγή. Βρέθηκε ένας ηγέτης, ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, που είπε αλήθειες και μαζί με αυτόν απλοί Έλληνες πολίτες, όπως ο Ηλίας Κασιδιάρης, που είπαν αλήθειες στον ελληνικό λαό. Και επειδή αυτό το σάπιο σύστημα δεν μπόρεσε να μας γκρεμίσει, όπως παραδέχτηκε και ο νούμερο 2 της κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας, ο Μπαλτάκος, και δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανένας, επειδή δεν μπόρεσαν να μας διαλύσουν πολιτικά, σκέφτηκαν και έπραξαν και προχωρούν σε αυτές τις αμυγώς πολιτικές διώξεις και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν στοιχεία για κανένα εκ των κατηγορουμένων, ούτε για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, ούτε για βουλευτές, ούτε για στελέχη, ούτε εμπροκειμένου για τον Ηλία τον Κασιδιάρη σήμερα. Η σημερινή απόφαση δείχνει το πόσο εξευτελισμένη δυστυχώς είναι η ελληνική δικαιοσύνη, που θα έπρεπε να είναι το αποκούμπι των Ελλήνων πολιτών, που στην πλειοψηφία τους οι δικαστικοί είναι έντιμοι, αλλά σωπαίνουν, δεν κάνουν τίποτα απολύτως για αυτό το έσχος το οποίο συμβαίνει, και ο απλός Έλληνας πολίτης βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Στηρίζει τη Χρυσή Αυγή, δεν έχει σταματήσει, παρόλα όσα συμβαίνουν στους τελευταίους 9 μήνες, μας κατέταξε στην τρίτη θέση πριν από 1,5 μήνα, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι υποστηρικτές μας αυξάνονται συνεχώς, παρά τις προφυλακίσεις, παρά τις διώξεις, παρά τις κοφαντίες, παρά τα νέα σχέδια. Το σημερινό το βάλετε, ενδεχομένως το βάλετε δεύτερη-τρίτη είδηση. Μέχρι χθες και για 2 μήνες, το καινούριο σχέδιο που είχε πέσει σε όλα τα ΜΜΕ είναι να θάψετε το γεγονός ότι οι βουλευτές Χρυσής Αυγής προφυλακίζονται ή δεν προφυλακίζονται οτιδήποτε. Πρώτα ήταν η είδηση για τον κροκόδιλο στο Ρέθινο και μετά ήταν η είδηση για τους κατοίκων περιορισμούς σε βουλευτές ενός νόμιμου πολιτικού κόμματος. Είναι κρίμα και ντροπή. Το λάθος που έκαναν οι παραδικαστικοί κύκλοι το Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου, όπου δεν προφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Νίκος ο Μίχος, πάνε να το διορθώσουν τώρα. Το διόρθωσαν 2 μέρες μετά, προφυλακίζοντας τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, αφού ο κ. Αθανασίου είχε πάρει τηλέφωνο, το παραδέχτηκε ο ίδιος. Επενέβησαν στη δικαιοσύνη και είδατε τι έγινε στη Γαλλία. Μόνο για ενδείξεις, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ετέθησε υποκράτηση για λίγες ώρες και ανακρίνεται και ενδεχομένως να πάει και στη φυλακή. Εδώ στην Ελλάδα, επίορκοι δικαστικοί, υπουργοί οι οποίοι καλλιναγωγούν, χειραγωγούν τη δικαιοσύνη αποδεδειγμένα. Εξάλλου ο συνάδελφός σας έβγαλε τα τελευταία μαντάτα, τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν τα διέψευσε κανένας απολύτως. Κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι κρίμα, ευτυχώς όμως υπάρχει Θεός, ο Θεός βλέπει, δεν αγαπάει το άδικο και ξέρει τι θα γίνει. Ό,τι και να γίνει, η Χρυσή Αυγή θα νικήσει, αυτός το πάρουν χαπάρι όλοι. Αύριο ας βάλουν και όλη την Κεντρική Επιτροπή και όλα τα πενταμελή σε όλη την Ελλάδα μέσα στη φυλακή, να ξέρουν ότι από πίσω έχουμε άλλες 20.
Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Αντωνιάδης, δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη και ο κύριος Παναγιώταρος. Κατά πάντων ουσιαστικά ήταν οι δηλώσεις τους. Παρ' όλα αυτά ο Ηλίας Κασιδιάρης κρίθηκε προφυλακιστέως. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε συνολική επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη στάση του στο θέμα της ΔΕΗ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, καταλογίζοντάς του ότι πηγαίνει χέρι-χέρι με τους χρυσαυγίτες. Ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, δίνοντας απαντήσεις και στη χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Άλεξη Τσίπρα. Για να το δούμε. Η Ελλάδα ήταν μια εντελώς ιδιόρυθμη περίπτωση που τυπικά βρισκόταν στον χώρο των ελεύθερων οικονομιών, ενώ στην πραγματικότητα ήταν βαθύτατα ποτισμένη με κρατισμό. Κάποιοι είχαν πει ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία σοβιετική οικονομία, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν ανήκε στο σοβιετικό μπλοκ, και παρέμενε κολλημένη στις δοξασίες ενός ξεπερασμένου πρότυπου πολλά χρόνια, αφού οι κοινωνίες που το ασπάστηκαν είχαν οι ίδιες καταρρεύσει και οι λαοί τους είχαν επιλέξει το δρόμο της ελεύθερης αγοράς. Η Σοβιετική Ένωση είχε πάψει προπολού να υπάρχει, οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες είχαν προσχωρήσει στο σύστημα της ανοιχτής και ελεύθερης οικονομίας, κάνοντας το ένα αναπτυξιακό άλμα μετά το άλλο. Κύματα αποκρατικοποίησεων σαρώνουν επί δεκαετίες όλες τις χώρες της γης. Χώρες από όλες τις υπήρους ανοίγονται στην ελεύθερη αγορά, από την Κίνα ως το Βιετνάμ και από την Αυστραλία ως την Ινδονησία. Και όμως στην Ελλάδα οι ξένες επενδύσεις παρέμεναν επί δεκαετίες, όπως και οι ελληνικές άλλωστε, όπως και η έννοια επιχειρηματίας, μια έννοια απαγορευμένη. Η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα παρέμεναν λέξεις πράγματι απαγορευμένες. Μια εφιαλτική γραφειοκρατία περίμενε να υποβάλει στα μαρτύρια του τάνταλου τον κάθε επίδοξο επενδυτή. Και αδίστακτες συντεχνίες έκλειναν το ένα εργοστάσιο μετά το άλλο, έκλειναν καθημερινά τους δρόμους παραλύοντας την κίνηση, και όποτε ήθελαν κατέβαζαν και τους διακόπτες του ηλεκτρικού ή διάκοπταν τις μαζικές συγκοινωνίες του ελληνικού λαού. Αυτά τώρα πλέον αλλάζουν. Όχι κάποια από αυτά, όλα αυτά. Και καθιστούμε την Ελλάδα μια χώρα φιλική για τις επενδύσεις, φιλική για την επιχειρηματικότητα, ώστε να απελευθερωθεί το αναξιοποίητο δυναμικό μας, τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα ταλέντα των ανθρώπων μας. Και τώρα ανοίγουμε το δρόμο για να μεγαλουργούν οι Έλληνες, όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στον ίδιο τον τόπο τους. Αυτό βέβαια δεν αρέσει στις συντεχνίες, στα κατεστημένα συμφέροντα που λιμένονταν τη χώρα και το δημόσιο πλούτο επί χρόνια. Πάρτε για παράδειγμα τις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Πριν από μια εικοσαετία τις παρήχε ακόμα ένα κρατικό μονοπόλιο. Και για να πάρεις μια τηλεφωνική γραμμή, υπήρξα βουλευτής από το 77 και το έχω υποστεί και ξέρω ακριβώς γιατί μιλάω, έπρεπε να περιμένεις στη γραμμή χρόνια και πλήρωνες πανάκριβα, ή έτρεχες στον καρδιολόγο να σου πει ότι στο σπίτι υπάρχει κάποιος που έχει την καρδιά του και άρα κατεξαίρεση πρέπει να του βάλεις τηλέφωνο. Ας μην έχουμε κοντή μνήμη. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Που κρατικοποιήθηκαν οι τηλεπικοινωνίες, έσπασε το κρατικό μονοπόλιο και τώρα βάζει τηλέφωνο σε μερικές ώρες. Το κόστος έχει πέσει κατακόρυφα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες έχουν πολλαπλασιαστεί με σταθερή τηλεφωνία, κινητή, ίντερνετ, δορυφορικά προγράμματα κτλ. Πώς έγινε αυτό? Πρώτον, ο καταναλωτής υποφελήθηκε από τον ανταγωνισμό, και δεύτερον, η κοινωνία εποφελήθηκε από τις επενδύσεις που έκαναν οι ιδιώτες πάροχοι για να μπορέσουν να αντέξουν τον ανταγωνισμό. Το ίδιο κάνουμε τώρα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει υποχρέωση της Ελλάδας να απελευθερώσει την ενεργειακή αγορά, όπως υπάρχει υποχρέωση αυτή και σε κάθε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλες οι χώρες το κάνουν και όλες επωφελούνται. Δεν το κάνουν όλες βέβαια με τον ίδιο τρόπο, ούτε και με τον ίδιο ρυθμό. Αλλά όλες συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει και διαλέγει καθεμιά τον τρόπο που τις πάει περισσότερο. Για να καταργήσουν το κρατικό μονοπόλιο και να καταργήσουν και τη λεγόμενη δεσπόζουσα θέση όπου αυτή υπάρχει. Να επιτρέψουν τον ανταγωνισμό υπέρ του καταναλωτή, να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα που θα τις εισπράξει με την πάροδο του χρόνου στο σύνολό της η οικονομία. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν αργήσει. Και αυτό μας στοιχίζει σε έλλειμμα ενέργειας, σε ακριβότερο κόστος και σε ανταγωνιστικότητα. Με πολύ κόπο, πολύ κόπο, καταφέραμε να συγκρατήσουμε το κόστος ενέργειας για την κατανάλωση και να το χαμηλώσουμε για την παραγωγή. Πώς το καταφέραμε? Πετυχαίνοντας μετά από μάχη πολλών μηνών καλύτερες τιμές φυσικού αερίου. Αυτή ήταν μια τεράστια ανάσα που από μόνη της όμως δεν αρκεί. Γιατί πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής και υποδομές. Και πώς θα γίνουν αυτές οι επενδύσεις? Όπως έγιναν στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Με επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα μέσα από τα προγράμματα αποκρατικοποίησης, που με τη σειρά τους έφεραν στην υπόλοιπη Ευρώπη χαμηλότερες τιμές και καλύτερες υπηρεσίες. Τώρα λοιπόν που η Ελλάδα προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος και σε αυτό το τομέα, κάποιοι προσπαθούν να το αποτρέψουν, να το εμποδίσουν, να το ματαιώσουν. Και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και βουλευτές της Χρυσής Αυγής, χωρίς καν να υπάρχει περίπτωση να πετύχουν το παραμικρό. Τέτοια τύφλωση, τέτοιος αμοραλισμός, και θαυμάζει κανείς τους τάχα προοδευτικούς δημοκράτες χέρι-χέρι με τους χρυσαυγίτες. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι οι ίδιοι που αντιστέκονται σε κάθε αλλαγή, σε κάθε μεταρρύθμιση, σε κάθε προσπάθεια να κερδίσει η χώρα μας το χαμένο έδαφος. Και όλοι αυτοί, προσέξτε, αντιστέκονται όχι γιατί ιδεολογικά προτιμούν τα πάντα να μείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά αντιστέκονται γιατί θέλουν να μείνουν ανεξέλεγκτες οι συντεχνίες και τα κυκλώματα που λαιλατούν το δημόσιο πλούτο. Και τώρα ερχόμαστε στη δεύτερη λέξη κλειδί. Δημοσιονομική εξυγίανση. Με άλλα λόγια, όχι άλλα ελλείμματα που κινδυνεύουν να πνίξουν τη χώρα σε έναν ωκεανό χρέους. Και προσέξτε πάλι, οι ίδιοι που αντιστέκονται στις μεταρρυθμίσεις κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν και την δημοσιονομική εξυγίανση. Δεν αντιστέκονται μόνο στις αποκρατικοποίησεις. Αντιστέκονται και στην αξιολόγηση προσωπικού στο δημόσιο, αντιστέκονται και στον έλεγχο τιμολόγησης των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το δημόσιο. Δεν ήθελαν, για παράδειγμα, τα γενώσιμα φάρμακα. Παντού αλλού στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται κυρίως γενώσιμα. Εδώ πηγαίναμε κατευθείαν στα πολύ ακριβά. Και η φαρμακευτική δαπάνη είχε αυξηθεί, ακούστε το, 2,5 φορές μέσα σε 10 χρόνια. Αυτό σταμάτησε. Προφανώς κάποιοι έχασαν. Αλλά ο φορολογούμενος έπαψε να πληρώνει τα μαύρα υπερκέρδη ορισμένων. Δεν ήθελαν οι ίδιοι ηλεκτρονική συνταγογράφηση, για να μπορεί όποιος θέλει να δίνει ό,τι θέλει και να εισπράττει όσα θέλει. Δεν θέλουν αξιολόγηση του προσωπικού στο δημόσιο. Παντού στον κόσμο γίνεται αξιολόγηση προσωπικού προς όφελος του φορολογούμενου πολίτη, αλλά και προς όφελος της αξιοκρατίας. Εδώ δεν το θέλουν. Και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το αποφύγουν. Γιατί ως πρόσφατα είτε δεν γινότανε πουθενά καμία αξιολόγηση προσωπικού, είτε γινόταν μία κωμωδία αξιολόγησης όπου όλοι αδιακρίτως έπαιρναν άριστα. Όλοι. Σας ανέφερα μόνο 3 παραδείγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τις αποκρατικοποίησεις. Ούτε αυτά τα ήθελαν και αυτά προσπάθησαν να τα εμποδίσουν. Και δεν τα κατάφεραν, όπως δεν θα καταφέρουν να εμποδίσουν και τις αποκρατικοποίησεις.
Έχουμε λοιπόν μια συνολική αντίδραση σε κάθε μεταρρύθμιση από τους βολεμένους που ζούσαν από τις τρευλώσεις, ζούσαν από τις πατάλες, ζούσαν από το τεράστιο πάρτι που γινόταν σε ολόκληρο το δημόσιο, που οδήγησε σε θεριώδη ελλείμματα, που με τη σειρά τους αυτά τα θεριώδη ελλείμματα οδήγησαν στο τεράστιο χρέος. Στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, έγινε τελευταία διετία, με βάση τα όσα λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, η μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που υπήρξε ποτέ, στο συντομότερο χρόνο που επιβλήθηκε ποτέ. Όσοι αντιστέκονται λησαλέα, θα πρέπει να είναι σαφές και να το ξέρει ο καθένας. Δεν ψήφισαν ούτε μία περικοπή σπατάλης. Τι στην ευχή, δεν υπήρχε καμία σπατάλη στην Ελλάδα? Κι όμως καμία περικοπή δεν βρήκαν να ψηφίσουν. Στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και πάλι με βάση τους δείκτες των διεθνών οργανισμών οι περισσότερες και πιο σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ποτέ υπάρξει. Και εδώ δεν βρήκανε και πάλι ούτε να ψηφίσουν. Μία από αυτές. Ούτε μία. Και τι ήταν η Ελλάδα ως πρόσφατα? Κάποιοι λένε πως ήταν ένα είδος Jurassic Park της Ευρώπης, όπου επιβίωναν ακόμα οι δεινόσαυροι του περασμένου αιώνα. Και να τα αποδείξω. Κατόνομα δημόσια πανεπιστήμια που βρίσκονταν σε μόνιμη κατάληψη από μειοψηφίες έξω πανεπιστημιακών κουκουλοφόρων, κατόνομα δημόσια νοσοκομεία που βρίσκονταν σε μόνιμη παράλυση, δημόσιοι δρόμοι μονίμως μπλοκαρισμένοι και συχνά φλεγόμενοι από ορδές κουκουλοφόρων, συντεχνίες που ανεβοκατέβαζαν τους διακόπτες των δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, πάντα διαφορώντας για το δημόσιο συμφέρον. Και από την ομιλία και τις κατηγορίες του Αντώνη Σαμαρά προς τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε στη ΔΗΜΑΡ. Καθώς σύουν τα θεμέλια του κόμματος μετά από μία σειρά από παρετήσεις που έγιναν χθες. Μέσα σε ένα πρωινό η ΔΗΜΑΡ έμεινε με 11 βουλευτές και με δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μείον. Ο Φώτης Κουβέλης άκουσε εμβρόντιτος 8.30 το πρωί την Κατερίνα Μάρκου να του εξηγεί ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος γιατί διαφωνεί με τις επιλογές ηγεσίας. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ αποφάσισε να διαγράψει από την κοινοβουλευτική του ομάδα τον κύριο Γρηγόρη Ψαριανό, επειδή δεν υπέγραψε την πρόταση του κόμματος για δημοψήφισμα για τη μικρή ΔΕΗ. Δεν πέρασε λίγη ώρα και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος μέσω Facebook ανακοίνωσε ότι παραιτείται από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος λόγω της διαγραφής Ψαριανού. Και την αποχώρησή του από τη ΔΗΜΑΡ ανακοίνωσε και με επιστολή του το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Γεράσιμος Γεωργάτος. Αυτές ήταν οι εξελίξεις στη ΔΗΜΑΡ. Έχουν μείνει μόνο 11 βουλευτές και να δούμε ποια θα είναι η πορεία του κόμματος. Τώρα, οι γαλλικές επιχειρήσεις παρέμειναν στην Ελλάδα παρά την κρίση και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, διατηρώντας μάλιστα στη χώρα όχι μόνο εμπορικές αλλά και παραγωγικές μονάδες, όπως τονίζει ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Jean-Luc Delfors, στη συνέντευξή του στη διαδικτυακή τηλεόραση του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Έντονο γαλλικό ενδιαφέρον εμφανίζουν και στον ενεργειακό τομέα. Να δούμε τη συνέντευξη. Révolution française, dont les valeurs restent toujours d'actualité dans un monde agité. Pourriez-vous commenter cet anniversaire? Le 14 juillet est la fête nationale française, mais cette fête nationale a une signification qui va, à mon avis, bien au-delà. C'est la fête de la liberté, 14 juillet 1789. C'est la fête aussi de l'Union nationale, 14 juillet 1790. Et c'est donc une fête qui, pour nous, est globale. C'est la fête de la liberté, la fête de la nation. Mais je crois que cette année, en 2014, nous fêtons aussi, nous célébrons aussi le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle ce 14 juillet sera un 14 juillet de recueillement, un 14 juillet de souvenirs pour toutes les nations qui étaient engagées dans la Première Guerre mondiale. Et vous savez que nous avons invité les 80 nations du monde qui ont été engagées dans cette guerre, dont la Grèce,
à participer au défilé du 14 juillet et à être présent à la fois par des soldats, mais aussi par des jeunes, des délégations de jeunes, à cet anniversaire, à ce centenaire, ce qui fait que le 14 juillet sera aussi un moment de recueillement, comme je l'ai dit, mais aussi un moment de paix, un message de paix. Donc liberté et paix, c'est un peu le message du 14 juillet de cette année. Sur le plan européen, comment voyez-vous le résultat des dernières élections et la montée de l'extrémisme? Évidemment, personne n'est satisfait de voir le succès du populisme et encore moins de l'extrémisme. Je constate d'ailleurs que cet extrémisme a utilisé l'euroscepticisme qui existe dans plusieurs pays européens à des fins de politique intérieure. Ce n'est pas forcément une vision unique de l'Europe qu'ils ont. Ils rejettent l'Europe à des fins de politique intérieure. La preuve en est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ensemble pour constituer un groupe parlementaire uni. Les différents partis eurosceptiques ou d'extrémistes ne sont pas arrivés à s'entendre sur un seul parti. Je crois qu'il faut en tirer les conclusions. C'est un résultat qui n'enchante personne. Il faut en tirer les conclusions pour, comme le dit le président de la République, réorienter l'Europe et faire que l'Europe réponde vraiment aux soucis et aux préoccupations de ses citoyens. Traditionnellement, l'Union européenne s'appuie sur le couple franco-allemand. Mais à l'heure actuelle, Paris rejette la politique d'austérité. Qu'en pensez-vous? Je crois que votre question a introduit l'idée que le couple franco-allemand a moins de pertinence maintenant et que d'autre part, le rejet par la France que vous prêtez à la France de la politique d'austérité, c'est une sorte de rejet du couple franco-allemand. Je crois que le couple franco-allemand est toujours utile et qu'il est indispensable au fonctionnement de l'Europe. Mais je crois que la France, c'est un peu aller vite que de dire que la France rejette la politique d'austérité. Ce que nous disons, c'est que l'austérité sans la croissance, c'est l'immobilisme et c'est la régression. Nous avons beaucoup travaillé dans l'Union européenne depuis 2 ans pour surmonter la crise de l'euro, de la zone euro. Nous avons, je pense, enregistré des résultats. Mais cela n'est pas suffisant. Le travail que nous avons fait n'a pas donné les résultats escomptés dans le domaine de la croissance et de l'emploi. Et c'est un euphémisme que de dire ça. Donc ce que nous voulons, c'est donner davantage de priorité à la croissance, davantage de priorité à l'emploi et d'utiliser toutes les flexibilités possibles du pacte de stabilité. Et quand on dit pacte de stabilité, on oublie souvent son vrai titre, c'est pacte de stabilité et de croissance. Ce que nous disons, c'est que la stabilité, c'est bien, mais la stabilité pour la stabilité n'a pas de sens. La stabilité, parce que c'est le gage, le socle sur lequel on peut bâtir la croissance. Donc on ne peut pas dire que la France est contre l'austérité, c'est un peu réducteur. Ce que nous disons, c'est que nous avons un pacte, que tous les pays sur le plan budgétaire doivent respecter leurs engagements, la France aussi, mais qu'à côté de cela, il est nécessaire d'utiliser ces flexibilités pour notamment investir. Et la France est en faveur d'un plan d'investissement sur 5 ans qui porte sur l'emploi des jeunes, qui porte sur la recherche, qui porte sur la santé, qui porte sur les infrastructures, sur l'énergie. Nous avons besoin d'investissements en Europe dans le domaine de l'énergie. Donc dire que nous sommes pour le respect des engagements en matière de sérieux budgétaire. Mais ce sérieux budgétaire doit s'accompagner d'une véritable politique de croissance et aussi, par exemple, d'une politique industrielle de l'Europe. Il faut sans doute aménager le droit de la concurrence pour permettre l'émergence de véritables champions industriels européens qui permettent à l'Europe de tenir toute sa place dans la mondialisation. Sur le plan des relations bilatérales, on en est où à propos de la coopération énergétique? Nous avons d'abord, à la suite de la signature en 2012 d'un accord de coopération entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures, nous avons une société française, filiale de l'Institut français des pétroles, qui est devenue conseiller technique du gouvernement grec
dans le domaine, un, du traitement des appels d'offres pour la recherche d'hydrocarbures, et d'autre part, pour aider le gouvernement grec à monter une entité publique qui sera dans l'avenir chargée d'instruire les demandes de permis d'exploration en matière d'hydrocarbures. Ça, c'est une chose. D'autre part, traditionnellement, les entreprises à capitaux français sont très présentes dans le domaine de l'énergie. Ça fait plus d'un siècle que c'est le cas. Plus récemment, nous sommes les premiers, les entreprises à capitaux français sont les premiers investisseurs en Grèce dans le domaine de l'électricité. Qu'il s'agisse de GDF, Suez, qu'il s'agisse de EDF Edison, les deux majors français sont avec leurs partenaires grecs les principaux producteurs du marché grec de l'électricité. Quels sont les secteurs qui intéressent la France pour investir en Grèce, tant dans le domaine des privatisations que de manière plus générale? Dans le domaine des privatisations, qui est essentiel non seulement pour procurer à l'État grec des ressources financières qui lui permettent de se désendetter, mais aussi pour renouveler le management économique du pays, nos entreprises sont très présentes. Je pense que ce sont parmi les plus présentes d'ailleurs. D'abord dans le domaine des concessions de services publics, notamment les eaux de Thessalonique, nous avons des entreprises qui sont candidates. Je rappelle que ces concessions de services publics comme les eaux, c'est un procédé auquel nous, en France, nous recourons depuis 1856 et de manière très efficace et dont tout le monde est content. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, il ne s'agit pas de vendre à des étrangers des services publics. Il s'agit de permettre à des étrangers qui en ont les ressources et la volonté de faire de gros investissements de rénovation et de modernisation. C'est ça, les concessions de services publics. Nous sommes aussi présents dans le domaine des infrastructures, notamment dans le domaine ferroviaire, qu'il s'agisse du matériel roulant avec Rosco, mais aussi de l'intérêt de la SNCF pour la privatisation de Trainosée. Nous sommes aussi dans le domaine des infrastructures très intéressés dans le domaine aérien par la privatisation des aéroports régionaux en deux lots, que ce soit Vinci ou que ce soit aéroport de Nice, Côte d'Azur. Et enfin, nous sommes présents aussi sur les paris hippiques avec l'intérêt du PMU pour une prise en concession de 20 ans. Ce que je voudrais dire à ce sujet, au-delà des privatisations, c'est que nos entreprises en Grèce sont présentes dans tous les secteurs. Que nos entreprises sont restées en Grèce malgré la crise, quitte à licencier une partie de leur personnel, à l'exception évidemment des deux banques que l'on a en mémoire, mais toutes nos entreprises sont restées en Grèce. Quelles sont en Grèce, qui pour nous est un marché important, quelles sont en Grèce non pas pour faire des coûts commerciaux, pour gagner de l'argent, pour vendre, mais qu'aussi elles produisent en Grèce. Je pense prendre l'exemple du centre de recherche de Bic Rasoir qui est à Athènes, qui vaut pour le monde entier. Thalès également, Hellas, produit pour le monde entier. Elle produit par exemple pour les avions à réaction Rafale dans le monde entier. Donc les entreprises sont en Grèce et elles produisent en Grèce et elles emploient des talents et des compétences grecques. Et ça, c'est un point très important. Avez-vous un commentaire sur l'évolution de l'économie grecque au moment où le pays s'efforce de sortir de la crise? D'abord, je crois qu'il faut souligner l'effort tout à fait remarquable et exceptionnel d'ajustement budgétaire qui a été fait. C'est au prix de sacrifices consentis par le peuple grec. Je crois que c'est un ajustement qui est tout à fait exceptionnel, budgétaire. Cet ajustement étant fait, ce qui importe maintenant, c'est la croissance. C'est de retrouver le chemin du progrès économique et surtout de l'emploi. Pour ça, il est nécessaire de mettre en œuvre les réformes structurelles qui seules sont à même de créer le socle d'un redressement économique, d'un retour à la croissance économique qui soit durable et qui profite à tous. Je crois que ces réformes structurelles sont indispensables. Et puis, il y a aussi un effort de conception, de stratégie dans différents domaines économiques qui est engagé dans le domaine du tourisme, qui doit être fait aussi, qui est engagé dans le domaine de l'agroalimentaire, des start-up. Il y a, dans les différents atouts de la Grèce, il y a à mettre en place des réformes structurelles et une politique de trucs. C'est à ce à quoi le gouvernement grec s'attache. Alors, vous êtes optimiste? Je crois qu'il faut de toute façon être optimiste.
Στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, στους 84 ανέρχονται οι νεκροί Παλαιστίνοι, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 500. Το βράδυ της Πέμπτης ακούστηκαν εκρήξεις και στην Ιερουσαλήμ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για την εκτόξευση 4 ρουκετών της Χαμάς προς την περιοχή, εκ των οποίων οι 2 αναχαιτίστηκαν. Να δούμε σχετικά βίντεο. الله أكبر إيقونس فريكيس συμβαίνουν και εκτελήσονται στην Λωρίδα της Γάζας, με τους περισσότερους νεκρούς, αν όχι όλους, να είναι άμαχοι πολίτες. Τώρα, στοιχεία σοκ έρχονται στο φως για τη μυστηριώδη δολοφονία στελέχους της Google, προμηνών στο γιο του, σε μαρίνα στην Καλιφόρνια. Ο Φόρεστ Χάγιες είχε βρεθεί τον περασμένο Νοέμβριο νεκρός από υπερβολική δόση ηρωίνης μέσα στο σκάφος. Αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι ο ίδιος είχε κάνει τη θανάσιμη έννοια στον εαυτό του, ωστόσο η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε νέες αποκαλύψεις. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στις 4 Ιουλίου συνελήφθη σε προκαθορισμένο ραντεβού σε ξενοδοχείο μία συνοδός πολυτελείας, η οποία φέρεται τελικά να ήταν εκείνη που του έκανε την ένεση. Η 26χρονη Άλεξ Τίσελμαν, που τη βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, βρέθηκε την Τετάρτη ενώπιον του δικαστηρίου κατηγορούμενη για τη δολοφονία του στελέχους της Google. Βασικό στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί ένα βίντεο ντοκουμέντο που φέρονται να έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικές αρχές της Σάντα Κρούς, στο οποίο 26χρονη εμφανίζεται να χτυπά με την ένεση των Χάγιες και εν συνεχεία
να τον αφήνει αβοήθητο να πεθάνει. Στις 26 Νοεμβρίου του 2013, ο 59χρονος έκλεισε ροζ ραντεβού με την κατηγορούμενη μέσω της ιστοσελίδας Seeking Arrangement, όπου συνοδοί πολυτελείας ψάρευαν εύπορους πελάτες, προσφέροντας τις ερωτικές υπηρεσίες τους με το αζημίωτο. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη για το μεγάλο στέλεχος της Google. Και τώρα θα πάμε να δούμε πώς η Ευρώπη, η Διεθνής Αμνηστία, χαρακτηρίζει φρούριο την Ευρώπη από το 2007 έως το 2013, καθώς περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η Ευρώπη μοιάζει με απόρθητο φρούριο. Αυτό υποστηρίζει σε έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία και σημειώνει πως οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούν τις ζωές και τα δικαιώματα των παράνομων μεταναστών. Σύμφωνα με την οργάνωση, από το 2023.000 παράνομοι μετανάστες σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να μπουν στην Ευρώπη. Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει πως η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Από το 2007 ως το 2013, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, όμως μόνο 700 εκατομμύρια για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των μεταναστών. Η οργάνωση υποστηρίζει ακόμη πως είναι σχεδόν αδύνατο να φτάσει κανείς στην Ευρώπη μέσω εδάφους, γι' αυτό και οι μετανάστες επιλέγουν τον επικίνδυνο δρόμο της θάλασσας μέσω Ελλάδας και Ιταλίας. Μόνο το 2013 το Ιταλικό λιμενικό περισυνέλεξε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα. Χώρες όπως Ιταλία και Ελλάδα ζητούν τη χάραξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, όμως πολλά κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να μοιραστούν το βάρος της παράνομης μετανάστευσης. Δεν είναι διατεθειμένα πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, λοιπόν, να μοιραστούν το κόστος της μετανάστευσης, καθώς η Ελλάδα και η Ιταλία ζητούν κοινή γραμμή από την Ευρώπη, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Τώρα θα μείνουμε στην Ευρώπη για να δούμε πώς η τεχνολογία έχει επηρεάσει τις θέσεις εργασίας και αν παίζει το δικό της ρόλο στην άνοδο της ανεργίας. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι νέες ψηφιακές δουλειές πληρώνουν κατά μέσο όρο λιγότερο από αυτές που αντικαθιστούν, επηρεάζοντας την αγορά εργασίας και ιδίως τη μεσαία τάξη. Πάμε να δούμε το εκτενές ρεπορτάζ. Η ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας ή μήπως καταστρέφει περισσότερες? Οι λιανοπολιτές, ακόμα και οι οδηγοί ταξί, χάνουν από την δυνατότητα online αγορών? Είναι περισσότερες οι δουλειές που δημιουργούνται σε σχέση με εκείνες που αντικαθίστανται? Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι νέες ψηφιακές δουλειές πληρώνουν κατά μέσο όρο λιγότερο από αυτές που αντικαθιστούν, επηρεάζοντας την αγορά εργασίας και ιδίως τη μεσαία τάξη. Επομένως, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει ακόμα περισσότερο για να δημιουργήσει μια ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη των 28, ή αντιθέτως πρέπει να προστατεύσει την απασχόληση στις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν? Γεια σας, είμαι ο Chris Burns. Καλώς ορίσατε στο Network. Μαζί μας σήμερα, εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ο Πιέρ Στέινμπεργκεν, Γενικός Γραμματέας της Βελγικής Ένωσης Οδηγών Ταξί. Στο Λονδίνο, ο James Waterworth, αντιπρόεδρος της Βιομηχανικής Ένωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Και επίσης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Κώστας Ρόσογλου, ανώτερος νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτή. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με μια ερώτηση προς όλους, αρχίζοντας από σένα, Πιέρ. Είναι η ψηφιακή αγορά δημιουργός ή καταστροφέας θέσεων εργασίας? Είμαστε σίγουροι ότι δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Γιατί στην αγορά των ταξί, κάθε όχημα είχε και εξακολουθεί να έχει τον δικό του οδηγό. Και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό στο μέλλον. Επομένως, η επανάσταση για εμάς είναι οι νέες εφαρμογές που υπάρχουν πλέον για να καλέσεις ένα ταξί. Και αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα στο δικό μας κλάδο. Μετά θα είναι τουλάχιστον θέμα προσαρμογής. James, πώς το βλέπεις εσύ? Υποπτεύομαι το τι θα πεις, αλλά καλύτερα να ακούσουμε σένα.
Εύκολη απάντηση. Δημιουργεί θέσεις εργασίας. Πριν μερικά χρόνια η γαλλική κυβέρνηση προσπάθησε να εκτιμήσει ποια θα ήταν η επίδραση στις δουλειές που θα χαθούν σε συγκεκριμένες βιομηχανίες εξαιτίας αυτής της αλλαγής και πόσες νέες δημιουργήθηκαν. Προέκυψε ένα στατιστικό ότι για κάθε θέση εργασίας που χάθηκε δημιουργήθηκαν 2,6 νέες. Επομένως, με εμφατικό τρόπο τονίστηκε ότι τελικά η ψηφιακή επανάσταση δημιουργεί θέσεις εργασίας. Όμως υπάρχει και η απασχολησιμότητα. Όπως έχει πει και η Κομισιόν, μέχρι το 2020 το 85% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν δεξιότητες υπολογιστών. Επομένως, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αν θες να εργάζεσαι, πρέπει να γνωρίζεις από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Κώστα, τι βλέπεις εσύ? Από τους καταναλωτές άλλωστε ξεκινούν όλα, αφού αυτοί δίνουν τα χρήματα. Ξεκάθαρα δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας όσο μπορούν να συνυπάρχουν η παραδοσιακή και η νέα ψηφιακή αγορά. Οι νέες τεχνολογίες πάντα έφεραν μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά και ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός πάντα κάνει καλό στους καταναλωτές. Okay, well, there has been controversy, especially... Υπήρξε μια διαμάχη, ειδικά στην Γαλλία, όπου υπόθηκε ότι αυτή η online εφαρμογή από την Uber Technologies, μια εταιρεία με βάση τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανταγωνίζονταν αθέμητα με τους συμβατικούς οδηγούς ταξί. Πιέρ, νομίζεις ότι η γαλλική κυβέρνηση έπραξε σωστά προσπαθώντας να επιβραδύνει την υιοθέτηση αυτής της εφαρμογής? Ναι, καθώς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των ταξί. Τα ταξί είναι μέρος της δημόσιας συγκοινωνίας και έχουμε πολύ αυστηρούς κανονισμούς, συγκεκριμένες τιμές κλπ. Επίσης, στην ασφάλεια των αυτοκινήτων. Έχουμε καλή νομοθεσία και τώρα έχεις νέους παίκτες στην αγορά που έρχονται απ' έξω με τις ψηφιακές τους εφαρμογές και δεν οφείλουν να ακολουθήσουν όλους αυτούς τους κανόνες. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. James, πολλοί λένε ότι η online αγορά είναι κάτι σαν την άγρια δύση. Δεν υπάρχουν αρκετοί κανόνες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αρκετοί να χάνουν. Τι πιστεύεις εσύ? Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν αρκετοί κανόνες για τις online υπηρεσίες περιλαμβανομένου και του τρόπου που καλεί κάποιος ένα ταξί. Καταλαβαίνω ότι πολλές από τις υπηρεσίες της Uber και άλλων εταιριών συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για τις ιδιωτικές ενοικιάσεις. Αυτοί οι κανονισμοί υπήρχαν εδώ και δεκαετίες. Απλά είναι ο τρόπος που καλεί ένα ταξί που άλλαξε. Για την ακρίβεια, αυτό που επίσης βλέπουμε είναι η ανάπτυξη νέων τρόπων να προμηθεύονται οι καταναλωτές με πληροφορίες ώστε να εμπιστευτούν την υπηρεσία. Κώστα, από την πλευρά των καταναλωτών, κερδίζουν ή χάνουν με αυτήν την ψηφιακή επανάσταση? Νομίζω ότι ο καταναλωτής μόνο να κερδίσει έχει από την ψηφιακή επανάσταση, απλά επειδή υπάρχουν νέες τεχνολογίες, νέες εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες για να παράσχουν περισσότερες υπηρεσίες στους καταναλωτές. Και στην περίπτωση των υπηρεσιών ταξί της Uber, νομίζω ότι το φαινόμενο Uber ήταν μια επιτυχία απλά επειδή τέριαζε με μια απέτηση του καταναλωτή. Ας δούμε λίγο κάποιους αριθμούς. Η εταιρεία Kodak κάποτε απασχολούσε 130.000 άτομα. Το Instagram, που σε μεγάλο βαθμό την αντικατέστησε, έχει περίπου 12 υπαλλήλους. Πώς σχολιάζετε αυτό το χάσμα? Πιέρ, ξέρω ότι είσαι από την Ένωση των Οδηγών Ταξί, αλλά τι πιστεύεις σχετικά με αυτό το ζήτημα? Θα ήθελα πρώτα να σχολιάσω αυτό που νωρίτερα ακούστηκε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση. Ο κόσμος ξεχνά ότι η βιομηχανία των ταξί έχει τις δικές της εφαρμογές. Και δεν μπορώ να δεχτώ να λένε ότι η βιομηχανία των ταξί κινείται λάθος, επειδή και εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις εφαρμογές. Το 90%, αν όχι το 100% της επικράτειας της Γερμανίας, σήμερα καλύπτεται από εφαρμογές από τον τομέα των ταξί, από την αποστολή ταξί. Επομένως, είναι ζήτημα σε μεγάλο βαθμό των κανόνων του παιχνιδιού. James, πώς το βλέπεις εσύ? Ενώ υπάρχουν βιομηχανίες που πραγματικά ταρακουνήθηκαν από αυτό. Και είναι ερώτημα αν υπάρχει καθαρή αύξηση ή καθαρή μείωση των θέσεων εργασίας. Σκεφτείτε το παράδειγμα της Kodak και του Instagram. Αυτή είναι μια ακραία περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλο εάν συγκρίνεται την Kodak με τη Samsung ή με άλλη εταιρεία που εξακολουθεί να υφίσταται. Το άλλο πράγμα που πρέπει να πω είναι ότι για τις εταιρείες που έχουν μακρά παράδοση, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα επιβιώσουν τελικά είναι αγκαλιάζοντας το διαδίκτυο. Εάν δεν το αγκαλιάσουν, δεν θα επιβιώσουν. Πέρυσι, από όλες τις εταιρείες που χρεοκόπησαν στη Γερμανία, το 87% δεν είχαν παρουσία στο διαδίκτυο. Υπάρχει κατά συνέπεια μια πολύ ισχυρή συσχέτιση. Κώστα, μία ερώτηση σχετικά με τις θέσεις εργασίας. Τι είδους θέσεις δημιουργούνται? Βλέπουμε μία στατιστική από το 2009 ως το 2012 ότι δημιουργήθηκαν περισσότερες από 4,3 εκατομμύρια χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας και 7,6 εκατομμύρια μεσαίες, ενώ οι καλοπληρωμένες εξαφανίστηκαν και δεν επανεμφανίστηκαν. Εκπροσωπείς καταναλωτές που όμως επίσης είναι και εργαζόμενοι. Τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή? Νομίζω ότι είμαστε σε μεταβατική περίοδο. Υπάρχουν πολλοί παραδοσιακοί παίκτες που πρέπει να
προσαρμοστούν στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Και νομίζω ότι μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά το εργατικό ισοζύγιο θα αυξηθεί και τελικά θα είναι ακόμα περισσότερες οι δουλειές που θα δημιουργηθούν από αυτές τις ψηφιακές τεχνολογίες. Πιέρ, είσαι αισιόδοξος με όλα αυτά, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις στατιστικές χάθηκαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας? Όχι, δεν ισχύει. Στις εταιρείες ταξί δεν θα έχουμε απώλεια θέσεων εργασίας. Ο μόνος κίνδυνος θα είναι όταν βγουν αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς. Και δεν θα χρειαζόμαστε πλέον οδηγούς ταξί. Αλλά βλέπετε στις μέρες μας τέτοια αυτοκίνητα στις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη? Είναι πολύ μακροπρόθεσμο και δεν με φοβίζει αυτή η προοπτική. Επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την απασχόληση. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά James, αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα ταξί δεν έχουν επηρεαστεί ακόμα, αλλά δεν ισχύει το ίδιο με πληθώρα άλλων βιομηχανιών. Πολλές δουλειές γραφείου χάθηκαν εξαιτίας των αυτοματισμών, εξαιτίας του ίντερνετ. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Και μην ξεχνάμε, υπάρχει πολλής κόσμος άνεργος επειδή δεν έχει τις απαραίτητες διαδικτυακές δεξιότητες. Πράγματι, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι και πολιτικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες έχουν αυτές τις δεξιότητες, είτε είναι νέοι είτε είναι στα μέσα της εργασιακής τους καριέρας, ώστε να μείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Αλλά θα αμφισβητούσα τα στατιστικά στοιχεία που μας αναφέρατε στο ξεκίνημα αναφορικά με τις καλές δουλειές. Για παράδειγμα, βλέπουμε νέες θέσεις εργασίας στην οικονομία των εφαρμογών. Η Κομισιόν τις εκτιμά φέτος περίπου στα 2 εκατομμύρια στο συγκεκριμένο τομέα. Και αυτές είναι καλοπληρωμένες δουλειές. Κώστα, πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η απώλεια θέσεων εργασίας χωρίς να χαθεί η δημιουργική δυναμική της ψηφιακής αγοράς? Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τόσο τα online όσο και τα offline και τα χρειαζόμαστε γιατί μπορούν να αλληλοεπιδρούν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δίνει στους καταναλωτές την επιλογή. Μια εύρυθμη λειτουργία αγοράς είναι αυτή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών. Βλέπουμε πολίτες που μπορεί στην πραγματικότητα να πάνε σε ένα μαγαζί στον δρόμο και να δουν ένα προϊόν, αλλά τελικά να το αγοράσουν online. Ή από την άλλη πλευρά, άλλοι κάνουν την έρευνά τους διαδικτυακά και μετά πάνε στα μαγαζιά και αγοράζουν προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο καταναλωτής χρειάζεται να έχει επιλογή. Thanks, Kostas. That's all the time. Ευχαριστώ, Κώστα. Τελείωσε ο χρόνος μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας. Είμαι ο Chris. Το διαδίκτυο λοιπόν έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως και στην πορεία των εταιριών και των επιχειρήσεων. Θα μείνουμε όμως στην τεχνολογία για να πάμε να δούμε τους Αμερικανούς ερευνητές που κατασκεύασαν μία μικρή συσκευή που φοριέται στον δείκτη του χεριού και όταν κανείς την ακουμπάει σε ένα βιβλίο ή άλλο κείμενο εκτυπωμένο ή σε οθόνη υπολογιστή, διαβάζει φωνακτά έτσι ώστε ένας τυφλός να μπορεί να ακούσει αυτό που είναι γραμμένο. Για να το δούμε. History, yep, reading. During the next 10 years, many researchers seemed to lose interest in the rewind time and interactive aspects of computer graphics. Instead, most creative energy went into synthesizing of assistive technology even if carefully matched at as mentioned above
πολύ εντυπωσιακό εργαλείο και όταν η τεχνολογία βοηθάει ανθρώπους που δεν μπορούν ουσιαστικά και από τη φύση να διαβάσουν, είναι πολύ χρήσιμο. Τώρα, τον περασμένο Απρίλιο, ο Ζογκλέρ Λίντσι ανέβασε στο YouTube ένα βίντεο στο οποίο χρησιμοποιεί 4 στεφάνια που υπνοτίζουν. Έσπασε όλα τα ρεκόρ κάνοντας 3 εκατομμύρια κλικ και συνεχίζει με νέο βίντεο. Για να το δούμε. Εντυπωσιακό και αρμονικό. Και τώρα από τους δίσκους και από τον Ζογκλέρ θα πάμε στη Μόνικα που θα δώσει μια μοναδική συναυλία στις 16 Ιουλίου στο Ηρώδειο. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που επικρίνουν την παρουσία της και ζητούν παράσημα και συντάξιμα από όποιον αξιώσει να ερμηνεύσει αυτές τις σκηνές. Παρ' όλα αυτά, όσοι την προηγούμενη εβδομάδα περίμεναν σκοπτικά να αποτύχει ο μόλις 26 ετών και υπερταλαντούχος Δημήτρης Καρατζάς που σκηνοθέτησε την Ελένη στην Επίδαυρο, ατύχησαν γιατί τελικά δέχθηκε διθυραμβικές κριτικές. Και μάλλον το ίδιο θα συμβεί και με τη Μόνικα. Για να πάρουμε μία ιδέα από τη Μόνικα όμως τώρα. Don't you want me anymore?
βίντεο που θα δούμε τώρα διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και δίνει αποστομωτική απάντηση στους ρατσιστές. Το φιλμάκι «Γροθιά στο ρατσισμό» σκηνοθέτησε η Νάνση Σπετσιώτη και πρωταγωνιστούν ο Ακτάρ, η Ναταλία Δραγούμη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο Νίκος Ψαράς, η Χαρά Τσιόγκα και η Γεωργία Κατσινοκούρη. Το σενάριο είναι της Κατερίνας Κουτσομίτη. Για να το δούμε. Εικόνα μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανούλα, τι βλέπω. Ομόρφες μετά την επέμβαση, ε. Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης Μυελού των Οστών για την Άννα. Πραγματικά αποστομωτική η απάντηση αυτό το βίντεο σε όσους είναι ρατσιστές. Και τώρα θα αλλάξουμε πάλι κλίμα για να πάμε σε μια συναυλία έκπληξη. Αφού την 3η 15 Ιουλίου οι πολυαγαπημένοι James θα δώσουν τη μοναδική φετινή συναυλία τους στην Ελλάδα στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα. Θα μας παρουσιάσουν τις μεγάλες επιτυχίες τους που τόσο έχουν λατρευτεί από το ελληνικό κοινό, καθώς και το νέο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Φυσικά τώρα θα πάμε να δούμε ένα τραγούδι τους από το live.
Την Τρίτη λοιπόν, 15 Ιουλίου, οι James θα βρίσκονται στο Θέατρο Βράχων για μία και μοναδική συναυλία. Και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, καθώς είναι και Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο είναι μία ανάσα, οπότε όλοι έχουμε ανάγκη να ταξιδέψουμε λίγο σε διαφορετικά μέρη. Και θα ξεκινήσουμε από το Μάτσου Πίτσου, που στη γλώσσα Κέτσουα σημαίνει αρχαίο βουνό. Το Μάτσου Πίτσου βρίσκεται σε υψόμετρο 2.430 μέτρων στις Περουβιανές Άνδης. Η δυσπρόσιτη θέση του Μάτσου Πίτσου έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι ήταν το τελευταίο καταφύγιο των Ίνκας στον αγώνα τους εναντίον των Ισπανών. Στο βίντεο τώρα που θα δούμε, θα πάρουμε μία γεύση για το πώς ξεκίνησε αυτό το μέρος. Για να δούμε. Πριν από 500 χρόνια, όταν ο Κολόμβος δεν είχε καν ονειρευτεί την Αμερική, ένας σπουδαίος πολιτισμός άγμασε στο Περού. 10 εκατομμύρια άνθρωποι έζησαν σε μια αυτοκρατορία με παλάτια τόσο μεγάλα, όσο και αυτά της Ευρώπης και επιχρυσωμένα κτίρια. Οι Ίνκας. Η αυτοκρατορία τους ήταν ανάλογη με αυτή της αρχαίας Ρώμης. Οδικό δίκτυο έκτασης 24.140 χιλιόμετρων. Εγκληματικότητα ανύπαρκτη, επιδέξιοι αρχιτέκτονες. Αυτή η θαυμαστή αυτοκρατορία καταστράφηκε και λαϊλατήθηκε από τους Ισπανούς κατακτητές το 1530. Ψηλά όμως τα βουνά, μια πόλη παραμένει απόρθητη. Χτισμένη από τεράστιες πέτρες, πάνω σε ατόφιες γρανιτένιες πλαγιές, ξεχασμένη για αιώνες, αποτελεί το μεγαλύτερο μυστήριο του Περού. Τοποθετημένη μεταξύ ουρανού και γης, χωρίς αρχαία που να μαρτυρούν την ιστορία της, κανείς δεν θυμάται ποιος την έκτισε και για ποιο λόγο. Μια πόλη μέσα στα σύννεφα, το Μάτσου Πίτσου. Ο άνθρωπος που θα την ανακαλύψει νιώθει χαμένος. Έρχεται στο Περού, ελπίζοντας πως θα κάνει την ανακάλυψη που θα τον κάνει διάσημο. Αρχικά, ο κόσμος θα αγνοήσει και αυτόν και την ανακάλυψή του. Αλλά όταν τελικά δουν τι ανακάλυψε, το όνειρό του θα γίνει πραγματικότητα. Θα οδηγήσει τον κόσμο στη χαμένη πόλη και η πόλη θα τραβήξει τα μάτια του κόσμου πάνω του. Στα τέλη του 1920, αυτός ο άντρας είναι ένας από τους πιο διάσημους πολιτικούς της Αμερικής. Ο Χάιραμ Μπίνγκαμ, ο τρίτος, ένας γερουσιαστής από το Κονέκτικατ, ψηλός, όμορφος και γνωστός ως συγγραφέας, καθηγητής, πιλότος και τώρα πολιτικός. Η άνοδός του στην ανώτερη κοινωνική τάξη δημιουργεί για αυτόν πολλούς εχθρούς και φίλους. Είναι ένας άνθρωπος των αντιθέσεων και της τεράστιας φιλοδοξίας. Είναι καλό για την κυβέρνηση, είναι καλό για τη χώρα και είναι καλό για όλους εμάς που ξέρουμε να απολαμβάνουμε την πείρα. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχε κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής του πριν από 20 χρόνια. Ιούνιος του 1911, ο Χάιραμ Μπίνγκαμ ετοιμάζεται για ένα ταξίδι στη ζούγκλα του Περού. Στόχος του είναι να βρει τη θρυλική χαμένη πόλη των Ίνκας.
Δεν είχε σπουδάσει αρχαιολόγος, ήταν καθηγητής του Yale. Δίδασκε την ιστορία της Λατινικής Αμερικής και γεωγραφία παρά αρχαιολογία. Ήταν όμως μια εποχή όπου οι ανακαλύψεις, μπορώ να πω, βρισκόντουσαν πολύ στο προσκήνιο. Είναι η εποχή όπου τα πέρατα της γης αρχίζουν να γίνονται γνωστά στην ανθρωπότητα. 7 Σεπτεμβρίου του 1909, ο διοικητής Ρόμπερτ Ι. Πέρι ανακάλυψε το Βόρειο Πόλο. Από όλο τον κόσμο έρχεται η αναγνώριση για το επίτευγμα του Πέρι και τα συγχαρητήρια για την επιτυχία του. Μια εποχή όπου η συγκίνηση της ανακάλυψης συναρπάζει όλο τον κόσμο, από τους άπορους στους δρόμους μέχρι τους προέδρους όπως τον Τέντι Ρούσβαλτ. Και μια μεγάλη ανακάλυψη μπορεί να κάνει κάποιον πιο διάσημο και από έναν αστέρα του κινηματογράφου. Ο Κίπλινγκ έγραψε ένα ποίημα που επηρέασε τον πατέρα μου. Είμαι βέβαιος λεγόταν «Ο εξερευνητής», στο οποίο υπήρχε μια φράση «Κάτι χαμένο πίσω από τα βουνά, κάτι που σε καλεί να πας», λέξεις που τον επηρέασαν. Έτσι λοιπόν, ήταν φυσικό ότι θα πετύχαινε κανείς τη δόξα αν γινόταν εξερευνητής. 8 Ιουνίου του 1911. Το κυνήγι της δόξας οδηγεί τον Μπίγκαμ σε ένα ταξίδι στο Περού. Παίρνει μαζί του μια ομάδα από το Yale και το πιο πρόσφατο βιβλίο για τους Ίνκας. Γιατί όμως το Περού? Το 1909 ο καθηγητής της Λατινοαμερικάνικης Ιστορίας είδε τα πρώτα ερείπια των Ίνκας, το Τσόκ και Κίραου. Κάποιοι είπαν ότι αυτή ήταν η χαμένη πόλη, αλλά ο Μπίγκαμ είχε τις αμφιβολίες του. Η χαμένη πόλη είναι ακόμα κάπου εκεί και καλεί την ψυχή του Μπίγκαμ. Στην οικογένειά του η περιπέτεια δεν είναι κάτι άγνωστο. Το 1820 ο παππούς του έφυγε από τη Νέα Αγγλία για να γίνει ο πρώτος ιεραπόστολος της Χαβάης. Στο βιβλίο μου, το πορτρέτο ενός εξερευνητή, χρειάστηκε να γυρίσω πολύ πίσω στην ιστορία του για να βρω τα κίνητρά του. Ήταν φανερό ότι γεννημένος στην οικογένεια ενός ιεραπόστολου που θεωρούσε τον παππού του, τον πρώτο Χάιραμ Μπίγκαμ, ένα σπουδαίο άντρα, ήθελε κι αυτός κάποια μέρα να γίνει σπουδαίος. Και υπάρχει ακόμα ένας λόγος. Το 1900 ο Μπίγκαμ παντρεύεται την Αλφρίντα Μίτσελ, κληρονόμο της περιουσίας των Τίφανη. Μέσα σε μια νύχτα μπαίνει στην Αμερικάνικη αριστοκρατία. Όπως μου είπε κάποτε, δεν ήθελε να είναι γνωστός ως ο άντρας που παντρεύτηκε την κληρονόμο των Τίφανη. Ήθελε να αποκτήσει δικιά του φήμη για να δικαιώσει το γάμο του με μια πλούσια γυναίκα. Αποφασισμένος να γίνει γνωστός, ο Μπίγκαμ και η ομάδα του ταξίδεψαν στην Ενδοχώρα. Για 4 μέρες έδιναν μάχη με την όση του υψόμετρου, καθώς καρφάλωναν σε υψόμετρο 4.000 μέτρων στα βουνά του Περού, σε ένα τοπίο χαμένο στο χρόνο. Η αναζήτηση του Μπίγκαμ ξεκινάει στην Κούσκο, την αρχαία πρωτεύουσα των Ίνκας. Οι δρόμοι είναι ζωντανή ιστορία για τον Μπίγκαμ. Αυτή ήταν η κατοικία του βασιλιά των Ίνκας και 40.000 κατοίκων. Ο Μπίγκαμ βλέπει παντού ίχνη της δόξας τους. 20.000 άντρες δούλεψαν επί 3 δεκαετίες για να κατασκευάσουν το κάστρο του Σαξαχουαμάν. Βρίσκει τείχους ναών που κάποτε ήταν επικαλυμμένοι με χρυσό για να αντικατοπτρίζουν τις ακτίνες του θεού τους του ήλιου. Πολλά έχουν εξαφανιστεί. Ο Μπίγκαμ φαντάζεται τους θησαυρούς μέσα στα παλάτια. Ο χρυσός έλεγαν πως είναι ο υδρότας του ήλιου, το ασίμι, τα δάκρυα του φεγγαριού. Πολύτιμα λατρευτικά και όχι εμπορεύσιμα μέταλλα. Ένας θρησκευτικός φόρος τιμής στους θεούς, από τους οποίους προέρχονταν οι βασιλείς. Ο Μπίγκαμ όμως γνωρίζει πως αυτή η ένδοξη εποχή δεν διήρκεσε. Η τύχη είναι τα πέτρινα αθάνατα κομμάτια μέσα στο χρόνο, αλλά οι πέτρες από πάνω τους μαρτυρούν συντριβή από μια κυρίαρχη δύναμη, τους Ισπανούς. Το 1530 έφτασαν στο Περού για το χρυσό και το Θεό, φέρνοντας όπλα και άλογα, ευλογιά και απληστία. Η αυτοκρατορία τους είχε καταλάβει το Μεξικό, τον Παναμά και την Καραϊβική, κι όμως διψούσαν για ακόμα περισσότερο χρυσάφι. Γεμάτη απληστία και δίψα για κατάκτηση,
Ο Φρανσίσκο Πιθάρο και η Ισπανική Καθολική Αυτοκρατορία συγκρούστηκαν με την Περουβιάνικη Μεγαλόπρεπη Αυτοκρατορία του Ήλιου. Η κατάκτηση ήταν σύντομη και βίαιη. Το 1533, ο Πιθάρο και οι άντρες του εισέβαλαν στους χρυσούς δρόμους της Κούσκο. Μέσα σε 2 χρόνια η πόλη λαϊλατήθηκε, απογυμνώθηκε από το χρυσάφι της, που έλειωσε και μετατράπηκε σε ράφους χρυσού προς ικανοποίηση της απληστίας των κατακτητών. 3 χρόνια αργότερα ο βασιλιάς των Ίγκας αντεπιτέθηκε. Χιλιάδες Ίγκας εισέβαλαν στην πόλη. Χέρι με χέρι πάλεψαν με οργή στους δρόμους. Άναψαν φωτιές για να κάψουν τους Ισπανούς κονκισταδόρους στις κρυψώνες τους. Οι λίγες δεκάδες εναπομείναντες αποτραβήχτηκαν και κλείστηκαν σε ένα φρούριο. 11 μήνες πέρασαν. Τελικά οι δυνάμεις των Ίγκας διασκορπίστηκαν και επέστρεψαν στα χωράφια τους. Οι Ισπανοί βγήκαν από το φρούριο, κατέφτασαν ενισχύσεις. Ο βασιλιάς των Ίγκας είχε χάσει. Οι εξόριστοι Ίγκας σκόπευαν να χτίσουν μια νέα πρωτεύουσα κάπου στα βάθη της ζούγκλας. Ταξιδέψαμε λοιπόν στην ιστορία του Μάτσου Πίτσου, μάθαμε ενδιαφέροντες πληροφορίες που μας έδωσε το Discovery Channel. Μπορείτε να δείτε τη συνέχεια στο ίντερνετ. Τώρα, από ψηλά μοιάζει με σμαράγδι ακουμπισμένο στους βράχους, από κοντά σαν μια καταπράσινη πισίνα που τη χωρίζουν από τη θάλασσα μερικά εκατοστά βράχου. Ο λόγος για μία από τις πιο διάφανες λίμνες του κόσμου, την Γκιόλα στη Θάσο, την οποία κάθε λίγο και λιγάκι εξυμνούν τα ξένα μέσα ενημέρωσης και όχι άδικα. Η Γκιόλα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση λίμνης, αποτελεί κάτι σαν λιμνοθάλασσα όπως βλέπουμε και στο βίντεο, μια φυσική πισίνα με πράσινα νερά στο πλάι της θάλασσας. Σχηματίστηκε μέσα στους αιώνες με πρωτεργάτη στα κύματα της θάλασσας και τους βράχους που την περικυκλώνουν. Μία βουτιά αυτή την ώρα νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Και από τη Θάσο θα περάσουμε απέναντι στην Καβάλα, αμφιθεατρικά χτισμένη στους πρόποδες του συμβόλου. Η γοητευτική Καβάλα είναι πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι του νομού. Σημαντικό εμπορικό, βιομηχανικό και αλλιευτικό κέντρο, με παράδοση στην επεξεργασία και την εξαγωγή καπνού. Η πόλη διατηρεί δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και διαθέτει αξιόλογη τουριστική υποδομή. Ήρθε η ώρα να πάμε μία βόλτα μέχρι την Καβάλα.
Και από τη μακρινή Καβάλα που διαθέτει τα πάντα για όλα τα γούστα, θα πάμε λίγο πιο μακριά μέχρι τη Βαρκελόνη, που είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο ωραίες πόλεις της Ισπανίας, με πολλά αξιοθέατα για να δει κανείς τις βόλτες του, αλλά και ιστορικά στοιχεία για να ανακαλύψει διάφορες γωνιές της πόλης. Πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι τη Βαρκελόνη. Κάπως έτσι, με τα ταξίδια στην Καβάλα και τη Βαρκελόνη, η εκπομπή Infotainment φτάνει στο τέλος της. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο zoogla.gr για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο!